great pleasure to welcome Farm Mr. Castellitis here to the State Department. Familiar territory, the Farm Minister is just recently on the job, but for the third time. I can't even begin to imagine. Great admiration. Αστέ η ζημή λίγο πριν οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών ανοίξουν τη βαριά ατζέντα και αρχίσουν την ουσιαστική συζήτηση. Μια συζήτηση την οποία η Λευκοσία αποτιμά θετικά και κρίνει ως εξαιρετικά επικοδομητική. Σαφής υπήρξε η τοποθέτηση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας για το Κυπριακό και τη μορφή της επιδιωκόμενης λύσης. Ο Άντονι Μπλίνκεν επανέλαβε την πάγια θέση των ΗΠΑ για λύση εντός του συμφωνημένου πλαισίου, απορρίπτοντας τις τουρκικές αξιώσεις για δύο κράτη. We remain resolutely in support of a bizonal bicommunal federation, and we will continue to work in that direction. I have to say we were pleased by the renewal of the mandate at the United Nations just a week ago. Αφού ακούσαμε προσοχή την ανάλυση της πρότασης Αναστασιάδη για ουσιαστικά ΜΟΕ από τον Ιωάννη Κασουλίδη, ο Αμερικανός αξιωματούχος διατύπωσε τον προβληματισμό ότι οι επερχόμενες προεδρικές στην Κύπρο και οι τουρκικές εκλογές το 2023 θα επηρεάσουν δυσμενώς τις προσπάθειες που καταβάλλονται για επανέναρξη του διαλόγου. Στη συζήτηση για τα ενεργειακά κυριάρχησε το θέμα του αγωγού EastMed, με τον Ιωάννη Κασουλίδη να λέει μετά τη συνάντηση ότι οι δύο εξηγήθηκαν και πως ο Άντονι Μπλίνκεν δεν είπε ότι έκλεισε αυτό το θέμα. Οι δύο συμφώνησαν ακόμη ότι η υλοποίηση του έργου εξαρτάται από την οικονομική βιωσιμότητα και πως το ζήτημα θα εξεταστεί όταν έρθει η ώρα. Κατά τα άλλα, έγινε συζήτηση για τις εναλλακτικές επιλογές και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επαναβεβαίωσε τη στήριξη της χώρας του στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας. Κασουλίδης και Μπλίνκεν μίλησαν για εξαιρετικές διμερείς σχέσεις, τις οποίες συμφώνησαν να διευρύνουν και εμβαθύνουν σε όλα τα πεδία. I think the bilateral relationship is stronger than it's ever been. We're seeing cooperation in a whole variety of areas, to include security, but also to include science and technology. It is my intention to, during this meeting, to kind of explore areas where we can make the relationship. Εξέχουσα θέση στην ατζέντα είχαν οι περιφερειακές και γεωπολιτικές εξελίξεις. Ο Ιωάννης Κασουλίδης υπέδειξε στον Αμερικανό ομολογό του ότι υπάρχει ανάγκη πολιτικής αναβάθμισης του σχήματος 3-1 με το Ισραήλ. Από πάνω προς τα κάτω, όπως αυτολεξή είπε. Σε αυτό το πλαίσιο, γίνεται σε βάθος συζήτηση και για το κεφάλαιο της ασφάλειας.